Παρακαλώ. Για την επιμονή του κυρίου Σταθάκη στη φράση ανοησίας. Να εξηγήσω λοιπόν τι είπα και να πω τι λέει ο κ. Σταθάκης. Το καλοκαίρι BlackRock, φανταζόμαι ότι ξέρει την BlackRock ο κ. Σταθάκης, αν θυμάμαι καλά και την εμπιστεύεται, δεν λέω περισσότερα. Έως ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη προσποψήφια για χρεοκοπία χώρα λόγω κ. Σταθάκη πολιτικής αστάθειας. Ποιος προκαλεί την πολιτική αστάθεια? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί την προκαλεί? Γιατί αρνείται να συνδράμει, όπως λέει το Σύνταγμα, στην εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Άρα, τι είπα εγώ, έστω να δεχτώ ΟΜΑ περισσότερο από ό,τι έπρεπε προχθές. Συγγνώμη, επειδή πάτε στα κανάλια και λέτε για το ΟΜΑ και το. Το παίρνετε πίσω αυτό που είπατε, όπως το είπατε ή όχι? Ξαναλέω. Εσύ ήσουν παρόν, Γιώργο. Αυτό που είπα ήταν στο διάλογο με τον κύριο Βαρεμένο. Εγώ ήμουν παρόν και σου θυμίζω ότι σου είπα σωστά. Ότι δεν είναι, ότι είναι απαράδεκτο αυτό να τίθεται έτσι. Εντάξει. Μία δήλωση αποσπασματικά φεύγει από την ουσία. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι? Ότι η χώρα τώρα επιστρέφει στην κανονικότητα και ετοιμάζει να βγει στις αγορές και κάποιοι θέλουν να την πάνε στην περιπέτεια. Αυτή είναι η ουσία. Ναι, και η ουσία επίσης είναι ότι όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Γεωργιάδη, μου σε αποδοκίμασε. Εντάξει, εντάξει, θες να πάτε πάντα στο παραπολιτικό. Εγώ θέλω να μείνω πάντα στο πολιτικό. Καλά, καλά. Παραπολιτικό είναι που σε αποδοκίμασαν. Κανένα πρόβλημα. Ήταν ομοίη δήλωση. Όσοι δεν την αντέχουν, καλά κάνανε. Πάμε λίγο παρακάτω. Άρα επιμένετε σε αυτό? Όχι, δεν επιμένω. Σας είπα, ήταν περισσότερο μία από ό,τι έπρεπε, αλλά ήταν παραδόθη αποσπασματικά. Σας ξαναλέω όμως, την ουσία να κοιτάξουμε. Φύγετε τώρα από τη δήλωση. Ποια είναι η ουσία? Η ενδεχόμενη πολιτική αστάθεια θα ωφελήσει την εθνική οικονομία ή θα τη βλάψει? Η ενδεχόμενη πολιτική αστάθεια θα ωφελήσει το τραπεζικό σύστημα ή θα το βλάψει? Κύριε Γεωργιάδη, έτσι όπως το λες, κάθε ένας που πάει να πάει ανεβεί στην κυβέρνηση και δεν είναι το δικό σου το κόμμα θα είναι αστάθεια. Δεν γίνεται έτσι όμως. Θα μας απαντήσει ο κύριο Σταθάκη περί ανοησιών. Θα σας απαντήσει ο κύριε Άδων. Ένα λεπτό. Ο κύριο Σταθάκη, σοβαρό άνθρωπο, το λέω δημοσίω, το πιστεύω παρά τα αυτά που λέει ότι είναι σοβαρό. Εκεί ίσω ήδη δεν ξέρω τι δουλειά έχει. Λοιπόν, ο κύριο Σταθάκη θα πρέπει να μας εξηγήσει τώρα ως οικονομολόγος πώς η πολιτική αστάθεια θα ωφελήσει την οικονομία. Αυτή είναι η ερώτηση. Εντάξει. Δώστε μια απάντηση. Λοιπόν, επειδή ξέρει ότι συμπαθώ και την BlackRock και πολλές άλλες εκτιμητές, θα του στείλω όλες τις εκθέσεις που καταγράφουν την αλλαγή την πολιτική στην Ελλάδα με την πιθανή εκλογή ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει πουθενά πολιτικό ρίσκο, όπως υπονοεί ο κύριος Γεωργιάδης. Και δεν μιλάει για πολιτική αστάθεια. Και ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι είναι απλά ανοησίες. Ο κύριος Γεωργιάδης, μισό λεπτάκι. Ο κύριος Γεωργιάδης που έχει δώσει τεράστιες μάχες όσο ήταν και υπουργός και πραγματικά υπερασπίσει τις μεταρρυθμίσεις για τη χώρα. Από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι έχει και ένα ιδιόμορφο λίγο λόγο και εντάξει, κάποια πράγματα πολλοί το παρεξηγούν. Μη στεκόμαστε όμως εκεί και να κοιτάξουμε, σας είπα, να κοιτάξουμε μπροστά και να κοιτάξουμε την ουσία. Η ουσία είναι ότι όντως το 2016 όταν γίνουν εκλογές, αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάει ως τότε σε εκλογές με την παρούσα μορφή, αν πάει με την παρούσα μορφή όπως είναι, και βγει σε ρευδοτικό σενάριο στην κυβέρνηση, ας δούμε μετά τι θα γίνει. Θα τα πάρουμε πίσω ότι επενδύσει. Όταν λέει ότι θα πάρουμε το τούχου σου και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είσαστε λέει... εκτός πραγματικότητας, λοιπόν. Μα κύριε Σταθάκη, αφήστε τα. Ευχαριστούμε κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα. Τελευταίο που σας έλεγε το παιδί. Φωνάζει για το παιδί, τα άκουσες μέσα στο κλάμα. Κύριε Σταθάκη, συγγνώμη λέω κύριε Ρήγα. Κύριε Σταθάκη, θα εκλεγεί πρόεδρος δημοκρατίας και η χαρά που έχετε θα σας μείνει στη μέση. Καλημέρα σας, καλημέρα. Κύριε Σταθάκη.